μετά από σχεδόν 25 χρόνια παρουσία στην αγορά, η Octavia μπήκε στη τέταρτη γενιά της και εξακολουθεί να αποτελεί το πλέον καλοπουλημένο μοντέλο της Skoda. Και βεβαίως, μία κούρσα όπως είναι η Octavia που αντιστέκεται στην επέλαση των SUV και των crossover αξίζει την ιδιαίτερη προσοχή μας. Νέα Οκτάβια λοιπόν, Grand Coupé, παραμένει η σημαία της Skoda. Η τσέχικη εταιρεία φρόντισε να αναβαθμίσει σημαντικά την μπερλίνα της, ξεκινώντας από την εξωτερική της εμφάνιση. Νέα φώτα, νέα μάσκα, αυξημένες διαστάσεις και μία εικόνα η οποία χωρίς να ξεφεύγει από τη βασική σχεδιαστική φιλοσοφία που μας έχει συνηθίσει η Οκτάβια, καταφέρνει να δείχνει αλλά και να είναι πιο όμορφη και αρκετά πιο επιθετική. Skoda Octavia Grand Coupé, καθώς στο πίσω μέρος της κουπεδίζει και η μεγάλη πέμπτη πόρτα ανοίγει ολόκληρη μαζί με το μεγάλο τζάμι και αποκαλύπτει τον τεράστιο χώρο των 600 λίτρων για τις αποσκευές σας. Γατζάκια για να βάζουμε τις σακούλες από το σούπερ μάρκετ ή ό,τι άλλο θέλετε και να μην κάνουν βόλτες μέσα στο πορπαγκάζ. Εύκολος και χρηστικός τρόπος για να ρίχνετε τις πλάτες των πίσω καθισμάτων. Στο εσωτερικό, οι άνετοι χώροι εξακολουθούν να είναι το βασικό χαρακτηριστικό του αυτοκινήτου, καθώς ακόμη και 5 ενήλικα άτομα μαζί με τις αποσκευές τους δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα φιλοξενίας στην ποιοτική καμπίνα. Τα υλικά έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά, όπως και η ποιότητα της κατασκευής, ενώ διαφορετική είναι και η σχεδίαση του εσωτερικού. Πολύ ωραίο το virtual cockpit, όπου μπορείτε ανάλογα με τις διαθέσεις σας να επιλέξετε με ποιον τρόπο και τι θέλετε να βλέπετε. Από αυτήν την οθόνη των 10 ιντσών μπορείτε να ελέγξετε το σύνολο των λειτουργιών του αυτοκινήτου. Κουμπάκια πλέον δεν υπάρχουν, που σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος εξοικείωσης προκειμένου να μάθουμε το σύνολο των λειτουργιών. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να υπάρχουν κάποια κουμπάκια για τις λειτουργίες που κάνουμε πιο συχνά, διότι σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να πάρουμε το βλέμμα μας από το δρόμο προκειμένου να βρούμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και αυτό βεβαίως μειώνει την ασφάλεια. Και φωνητικές εντολές. Λωρά. Ορίστε. Κρυώνω. Μπορείτε να χειριστείτε φωνητικά το ραδιόφωνο και τα μέσα, την πλοήγηση και το τηλέφωνο. Φανταστείτε να είστε με τη γυναίκα σας, διότι η Octavia είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, και να πείτε, Λωρά, κάνε μου μασάζ, άντε μετά να την πείσετε ότι με το Λωρά απευθύνεστε στο αυτοκίνητο και ότι με το μασάζ θέλετε από τα καθίσματα. Από εδώ μπορούμε να αυξομειώνουμε την ένταση του ραδιοφώνου, ενώ εδώ υπάρχουν κάποιοι διακόπτες, όπως ας πούμε για τα οδηγικά προφίλ, αλλά και για τον κλιματισμό, να τον ανοίξουμε, να τον κλείσουμε και στη συνέχεια μπαίνουμε μέσα και διαλέγουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Είναι λίγο σύνθετη η κατάσταση. Τιμόνι με ιδιαίτερη σχεδίαση, η αλήθεια είναι ότι εμένα μου λείπει εδώ μία τρίτη ακτίνα, αλλά αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό, και βεβαίως κουμπιά για τις βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας φοράει τον 1500 TSI κινητήρα των 150 ύπων,
ο οποίος συνδυάζεται με ένα χειροκίνητο κυβότιο 6 σχέσεων. Το τράβηγμά του είναι δυνατό και γραμμικό από τις 1500 στροφές, ενώ η μέση κατανάλωση κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας δεν ανέβηκε πάνω από τα 8 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα. Στο δρόμο τώρα, η νέα Octavia Grand Coupé είναι προσανατολισμένη στην άνεση, με υψηλή ποιότητα κατασκευής και προσεγμένη ηχομόνωση. Ο ημιάκαμπτος πίσω άξονας δίνει το παρόν σε κάποιες εγκάρσιες ανομαλίες, ενώ και οι 18 έξτρα ζάντες του αυτοκινήτου της δοκιμής μπορεί να προσθέτουν πόντους στην εμφάνιση, δεν συμβάλλουν ωστόσο στην άνεση. Τέλος, η νέα Octavia Grand Coupé συνεχίζει να είναι ένα εξαιρετικό value for money αυτοκίνητο, καθώς οι τιμές για την έκδοση με τον 1500 κινητήρα ξεκινούν από τα 21.800 ευρώ.